Investment Awards που διοργανώνει ο ΣΥΠΑ. Θα επιστρέψουμε στην αίθουσα σύνταξης και στον Αστούρα Βασιλείου. Έχει το ρεπορτάζ, Νέσο Ρόλογο, σε σένα. Λοιπόν, σειρά ενεργειών προς υποβοήθηση της επιχειρηματικότητας αλλά κυρίως της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων προαναγγέλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε χαιρετισμό του στα Invest Cyprus International Investment Awards. Ανακοίνωσε τη σύσταση Εθνικής Υπηρεσίας Προώθησης, από την οποία αναμένεται να υπάρξουν, όπως είπε, πολυάριθμα χρηματοδοτικά προγράμματα που θα βελτιώσουν την πρόσβαση κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι τους επόμενους μήνες θα ανακοινωθεί και ένα νέο καθεστώς κινήτρων για την προσέλκυση εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Πρόκειται για ένα πακέτο κινήτρων με κυρίαρχα στοιχεία τη διευκόλυνση της εγκατάστασης τέτοιων εταιριών και την πρόσληψη εργαζομένων με φορολογικές εκπτώσεις και ταχύες διαδικασίες αδειοδότησης. Πρέπει να πούμε ότι, όπως έχουμε δει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, η Κύπρος στρέφει την πηξίδα της προς αυτή την κατεύθυνση και ήδη έχει προσελκύσει σημαντικές εταιρείες τεχνολογίας. Πριν από λίγες μέρες έχει ανακοινωθεί και η έναρξη δημοσίου διαλόγου για την τεχνολογία του blockchain, Πέτρα. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης πραγματοποιεί